θα ασχοληθούμε με άνοια και πιανόμαστε από ένα ρεπορτάζ του Πανεπιστημίου της Ουάσιγκτον αναφορικά με τα περιστατικά, με τα ποσοστά άνοιας τα επόμενα χρόνια, με ορίζοντα το 2050, θα σημειωθεί μια αύξηση που αγγίζει το 45%. Πιανόμαστε από αυτό το ρεπορτάζ, από τα συγκεκριμένα στοιχεία του Πανεπιστημίου της Ουάσιγκτον, για να πραγματοποιήσουμε μια συζήτηση με την κυρία Φωτεινή Κουντή Ζαφυροπούλου, η οποία είναι μέλος Επιστημονικής Επιτροπής Συλλόγου Αλληλεγγύης για Υγιή Γύρανση. Να την καλησπερίσουμε και να την ευχαριστήσουμε θερμά. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Ευχαριστώ πολύ και εσείς, να είστε καλά. Λοιπόν, να σταθούμε λίγο σε ένα δεδομένο που έχει να κάνει με την αύξηση των περιστατικών άνοια στα επόμενα χρόνια και σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης και σε πανελλαδικό επίπεδο. Κοιτάξτε, το γεγονός είναι ότι οι προβλέψεις που γίνονται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας μας λένε ότι τα κρούσματα της άνοιας μέχρι το 2050 θα τριπλασιαστούν. Ναι. Αυτό ισχύει κυρίως για τις χώρες της δυτικής κοινωνίας, για τις ανεπτυγμένες χώρες, θα έλεγα. Ναι. Και αυτό συμβαίνει γιατί ο τρόπος της ζωής των ανθρώπων στις δυτικές κοινωνίες δεν βοηθάει στην υγεία του εγκεφάλου. Επίσης, ο ηλικιωμένος πληθυσμός αυξάνεται συνεχώς για πολλούς και διάφορους λόγους και γι' αυτό έχουμε πολύ περισσότερους ηλικιωμένους με το πέρασμα του χρόνου. Μάλιστα. Πώς μπορούμε τώρα να προλάβουμε καταστάσεις? Ξέρετε, είναι βασικές απορίες και συγγνώμη σας διακόπτω. Πώς μπορούμε να προλάβουμε καταστάσεις, ποια είναι τα πρώτα συμπτώματα και πού βρισκόμαστε στο μέτωπο της θεραπείας? Είστε ένας άνθρωπος ιδιαίτερα ευαίσθητος που γνωρίζει πολύ καλά καταστάσεις και δεδομένα αυτή τη στιγμή. Κοιτάξτε τώρα, το πώς μπορούμε να προλάβουμε την άνοια, αυτό έχει να κάνει με τον τρόπο της ζωής μας. Δεν έχει να κάνει τόσο με γενετικούς παράγοντες, ναι, όσο με περιβαλλοντικούς. Όπως? Αυτό σημαίνει ότι οι συνήθειες της ζωής μας, ναι, καθορίζουν εάν κάποιος θα παρουσιάσει άνοια ή όχι. Αυτές οι συνήθειες αφορούν το πόσο ασκούμε τον εγκέφαλό μας νοητικά, το πόσο ασκούμε το σώμα μας, ναι, ναι, καθημερινά, πώς είναι η διατροφή μας και κυρίως, το κυριότερο από όλα, πώς διαχειριζόμαστε το άγχος. Άγχος, βασικός παράγοντας. Το άγχος είναι ο κυριότερος παράγοντας, είναι το νούμερο ένα για την πρόκληση των κλινικών συμπτωμάτων της άνοιας. Μάλιστα. Επομένως, είναι στο χέρι μας. Είναι στο χέρι μας, λοιπόν. Να μπορέσουμε να μειώσουμε πιθανότητες, την αύξηση τη μεγάλη που μας, ναι, περιμένει. Σε περίπτωση που έχουμε τα πρώτα συμπτώματα, ποια είναι τα πρώτα συμπτώματα και τι κάνουμε? Τα πρώτα συμπτώματα εξαρτώνται από το είδος της άνοιας που προσβάλλει τον άνθρωπο. Ναι. Υπάρχουν πολλά είδη άνοιας και το κάθε ένα ξεκινάει με διαφορετικό σύμπτωμα. Τώρα, όσον αφορά την νόσο του Αλτσάιμερ, ναι, τα πρώτα συμπτώματα έχουν να κάνουν με απώλεια προσοχής και μνήμης. Μνήμη που αφορά τις πρόσφατες πληροφορίες. Ναι. Ποιες ηλικίες αφορά, από πού ξεκινάμε, από πού χτυπάει καμπανάκι? Βασικά, η ηλικία
είναι ο μόνος παράγοντας κινδύνου ο οποίος έχει μελετηθεί πολύ και έχει αποδειχθεί ότι όντως με την πάροδο της ηλικίας υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος να αναπτύξουμε άνοια. Τώρα, ανάλογα με το είδος της άνοιας, μπορεί ένας ασθενής να προσβληθεί σε πολύ μικρή ηλικία, εάν η άνοια, εάν η νόσος του Αλτσάιμερ είναι οικογενειακής μορφής. Ναι. Αν είναι κάποιο άλλο είδος άνοιας, ακόμα και Αλτσάιμερ, η οποία όμως δεν είναι κληρονομική, τότε παρουσιάζεται μετά Μάλιστα. τα 60 χρόνια. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω... Γι' αυτό και αρκετοί την ονομάζουν γεροντική άνοια. Μάλιστα. Μπορεί κάποιος να επικοινωνήσει μαζί σας προκειμένου ή με κάποιο συνεργάτη σας, με κάποιο μέλος του Συλλόγου Αλληλεγγύης για να λύσει απορίες, να τον κατευθύνετε, να τον βοηθήσετε και με ποιους τρόπους. Αυτός είναι και το έργο και ο ρόλος Μάλιστα. της αλληλεγγύης. Πώς γίνεται να επικοινωνήσει μαζί Μπορεί σας κάποιος. Μπορεί να πάρει τηλέφωνα. Ναι. Στο τηλέφωνο το δικό μου είναι το πιο πρόχειρο αυτή τη στιγμή. Επίσης, μπορεί να ζητήσει πληροφορίες ναι. για να συμμετάσχει στα προγράμματα που εκπονούμε και τα οποία προωθούν την υγιή και ενεργό γύρανση. Δηλαδή, Μάλιστα. βοηθούν τους ανθρώπους να κρατήσουν τον εγκέφαλό τους υγιή. Μάλιστα, πολύ σημαντικό αυτό. Τα προγράμματα ναι, αυτά... Ναι, ναι. Και να κλείσουμε με αυτό. Πρέπει να πω ότι τα προγράμματα αυτά προσφέρονται εντελώς δωρεάν. Πολύ σημαντικό. Κυρία Κουντή Ζαφυροπούλου, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Λύσατε αρκετές απορίες. Όποιος έχει απορίες, θέλει κάποια βοήθεια, να απευθυνθεί με το Σύλλογο Αλληλεγγύη. Να είστε καλά. Θα τα ξαναπούμε, το μόνο σίγουρο. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Σας ευχαριστώ θερμά. Σπουδαίο το έργο του συγκεκριμένου συλλόγου και ένα θέμα όντως πραγματικά είναι από τα ιατρικά θέματα τα οποία έχουν γεννά το θέμα αυτό πολλές απορίες και εμείς γινόμαστε αποδέκτες των απορριών. Να λοιπόν η κυρία Κουντή Ζαφυροπούλου μας έπεισε κάποιες από αυτές. Θα υπάρξει και συνέχεια.